Σήμερα θα φτιάξουμε γαλαίο τηγανιτό για να συνοδεύσει το όσπριό μας. Έχω πάρει φέτες γαλαίο κατεψυγμένο, το έχω ξεπαγώσει και έχω φτιάξει ένα ωραίο κουρκούτι με αλεύρι και νερό. Και εδώ θα βουτάμε τις φέτες, θα τις βάζουμε στο τηγάνι. Έχω βάλει το λάδι να κάψει και μία-μία φέτα, αφού την βρέξουμε καλά με το κουρκούτι. Στο κουρκούτι έχουμε βάλει αλεύρι νερό, τίποτα άλλο. Οι φέτες είναι αλατισμένες και είναι έτοιμο για να μπει στο καυτό λάδι. Λοιπόν, ροδοκοκκίνησε η μία πλευρά και τη γυρίσαμε. Τώρα θα βάλω και τα άλλα κομμάτια. Αυτά τα ψάρια τα κατεψυγμένα, οι φέτες, είναι πολύ ευαίσθητα και δεν πρέπει να τα πολύ πασπατεύουμε την ώρα που ψήνονται, γιατί σπάνε. Θα αφήνουμε λοιπόν να κάνουν κρούστα, να δέσει το ψήσιμο τη μια πλευρά και μετά τα γυρίζουμε ή τα τακτοποιούμε καλύτερα, αλλά να κάνουν πρώτα κάποια κρούστα, διαφορετικά διαλύονται. Και ο γαλαίος είναι έτοιμος να συνοδεύσει το φαγητό.